δίπλα μας. Ναι, να καλωσορίσουμε λοιπόν την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Υπάρχει μια επικαιρότητα που σας αφορά πολύ, κυρία Τζούφη. Νομίζω πάντοτε είναι στην επικαιρότητα το Υπουργείο Παιδείας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ακριβώς γιατί η επένδυση στα θέματα παιδείας από την ελληνική οικογένεια αλλά και την ελληνική κοινωνία είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θα έλεγα ότι αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αναφερθήκατε, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Επενδύει, εξακολουθεί να επενδύει η ελληνική κοινωνία πάρα πολύ ψηλά σε αυτές τις εξετάσεις, τις οποίες θεωρεί σημαντικές για τα παιδιά τους και για την επιτυχία τους. Και τα ίδια τα παιδιά, για τον εαυτό τους. Επομένως, αυτό που θέλω να πω σαν αρχική εισήγηση είναι να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, πρώτα απ' όλα στα ίδια τα παιδιά και στη συνέχεια και στις οικογένειες που είναι κοντά και συμπαρίστανται, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, και να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα είναι εκεί για να διασφαλίσει αυτό που διαχρονικά είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, το αδιάβλητο και την καλή τους εξέλιξη. Είμαι στην κατηγορία των γονιών, κύριε Υπουργέ, όπου η κόρη μου την περασμένη εβδομάδα ορκίστηκε, αλλά είμαι στους γονείς και στα παιδιά που πλέον λέμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ναι, είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Θεωρώ ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ακριβώς όπως φαίνεται και από την αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων, εξακολουθεί να είναι ψηλά στη συνείδηση της ελληνικής οικογένειας. Εγώ πιστεύω ότι τα πανεπιστήμια μας, δηλαδή αυτό που λέμε ο ανώτατος χώρος της εκπαίδευσης, ο οποίος δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ενιοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει και τα τεχνολογικά ιδρύματα, αλλά θα έχει μέσα και τα ερευνητικά ινστιτούτα. Είναι κάτι που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Συζητείται στο επίπεδο του ευρωπαϊκού χώρου. Είχα την δυνατότητα να βρίσκουμε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Συζητούμε ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Σαράντη. Τι θα κάνουμε για να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις της ανώτατης εκπαίδευσης με τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, αλλά με πολιτικές που θα εξασφαλίζουν την κινητικότητα. Και μάλιστα αποφασίστηκε στο Παρίσι να είναι διπλάσιοι οι πόροι με το πρόγραμμα Εράσμους, οι οποίοι να διατεθούν για την κινητικότητα όλων όσων υπηρετούν σε αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα σε παιδεία που παλιότερα αυτό δεν γινόταν, όπως είναι οι κοινωνικές επιστήμες, ο αθλητισμός, σημαντικά δηλαδή πράγματα, και ταυτόχρονα να δούμε πώς αυτό μπορεί να διασυνδεθεί με επιλογές καινοτομίας που κυρίως εκεί δουλεύουν τα ερευνητικά ιδρύματα, στα οποία, όπως ξέρετε, έχει εξασφαλιστεί και η επιχορήγηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία είναι σημαντική, και είχαμε πολύ σημαντικές προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από νέους ανθρώπους εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος, και αυτό είναι ένας τρόπος για να φτιάξουμε γέφυρες με το πνευματικό κεφάλαιο που έχει φύγει στο εξωτερικό, αλλά και να ανοίξουμε καινούργιες θέσεις εργασίας. Κυρία Τζούφη, υπάρχει όμως ένα θέμα. Ο πολιτικός διάλογος σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και ιδίως τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα περιορίζεται στο αν τα θέλουμε ιδιωτικά ή δημόσια, στο αν γίνονται μπάχαλα και στο αν πρέπει να υπάρχει άσυλο. Πέρα και πάνω από αυτά, τι πρέπει να γίνει, γιατί μας μιλάτε για μια ευρωπαϊκή συζήτηση η οποία δεν έχει φτάσει στα δικά μας αυτιά. Ναι. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο εύκολος δρόμος. Εγώ θα πω εδώ ως μέλος για αυτή την τριετία που είμαι βουλευτής από την αρχή της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Υπήρξε ανοιχτός διάλογος, ο οποίος κράτησε επί μακρόν, και πρέπει να πω ότι σε αυτήν την διαδικασία και από άλλα πολιτικά κόμματα υπήρξαν συμβολές, αλλά όταν φτάνει το πράγμα στην τελική φάση, πάντοτε επικρατούν άλλου τύπου μικροπολιτικές απόψεις, οι οποίες φαίνεται ότι μπορούν να κερδίσουν πόντους στην πολιτική σκηνή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, χωρίς να είναι λυμένα τα ζητήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια, η οποία είναι σε εξέλιξη. Έχει ψηφιστεί ένα καινούριος νόμος. Έχουμε αυτή τη στιγμή εκλογές στα πανεπιστήμια, οι οποίες γίνονται με αυτόν τον καινούριο νόμο. Έχουμε τη μεγάλη συζήτηση, αν θυμάστε, των μεταπτυχιακών. Έχουμε εξασφαλίσει μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες να είναι προσβάσιμες και σε παιδιά που δεν είχαν τις οικονομικές δυνατότητες, που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε και πανεπιστήμια που παρέχουν
πολύ υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακές σπουδές, όπως είναι το Πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχομαι, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Επομένως, έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια να βελτιώσουμε το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε και πολύ περισσότερα. Έβαλε η Αναστασία δύο λέξεις όμως. Έβαλε τις λέξεις ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εδώ να σημειώσω ότι περίπου 2.500 Ελληνόπουλα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Κύπρο, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Κοιτάξτε, το σημειώνω. Αυτό επίσης έβαλε τη λέξη μπάχαλο. Ναι. Λοιπόν, στο θέμα, ανομία, για να είμαστε στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι αυτό που μας διαφοροποιεί. Η κυβέρνηση αυτή πιστεύει, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο ενισχύει και έχουμε εν της πράγμασης δείξει δείγματα γραφής. Για παράδειγμα, φέτος δόθηκαν επιπλέον 45 εκατομμύρια σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και επίσης δόθηκαν και περίπου 1.000 θέσεις μελών ΔΕΠΑ το 2018 και άλλες τόσες προβλέπονται το 2019 και με την δυνατότητα, κλείνοντας η αξιολόγηση, να έχουμε την δυνατότητα εναλλαγής, διότι είπαμε ότι ένας θα φεύγει από το δημόσιο τομέα και ένας θα έρχεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενίσχυση όλων αυτών των δομών για να παρέχουν αξιόπιστες υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενισχύουμε λοιπόν το δημόσιο πανεπιστήμιο, δίνουμε όμως και δυνατότητες να διασυνδεθεί με την τοπική κοινωνία. Έχουμε θεσπίσει τα ακαδημαϊκά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι οι φορείς εκείνοι που τα πανεπιστήμια μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες και επίσης και με την παραγωγική βάση. Έχουμε ιδρύσει τα διετή προγράμματα σπουδών μέσα στα πανεπιστήμια, από τα οποία τα παιδιά μπορούν να παίρνουν επαγγελματικά διπλώματα επίπεδου 5 με προνομιακή είσοδο των παιδιών που είναι από τα επαγγελματικά λύκεια και τα οποία θα μπορούν στη συνέχεια μέσα από αυτήν την διαδικασία να διασυνδέονται με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής και μάλιστα εκεί θα έχει πρωτεύοντα ρόλο και η τοπική αυτοδιοίκηση για τις ανάγκες της. Επομένως, αυτή η κυβέρνηση, πιστεύοντας το δημόσιο πανεπιστήμιο, το ενισχύει, αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να πορευτεί μέσα σε έναν ευρωπαϊκό χάρτη, στον οποίο βεβαίως υπάρχουν και απόψεις, ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Ιρλανδία μιλάει για τα περίπου στην πρόταση την οποία διατυπώνει ο κύριος Μητσοτάκης για τα τεχνολογικά πανεπιστήμια. Η δική μας άποψη είναι διαφορετική. Πιστεύουμε σε αυτήν. Σχετικά με το θέμα του μπάχαλου στο οποίο αναφερθήκατε, θα πω ότι δεν αντιπροσωπεύει την κατάσταση που επικρατεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για θέματα παραβατικότητας που υπάρχουν, πρόσφατα έδωσε στη δημοσιότητα η επιτροπή που έχει συσταθεί υπό τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Παρασκευόπουλο, δείγματα γραφής για το τι πρέπει να κάνουμε για αυτά τα θέματα εκεί και όπου υπάρχουν, τα οποία απαιτούν ευρύτερες συνενέσεις και μέσα από αυτή την επιτροπή εξασφαλίστηκαν. Έχουμε μάλιστα μία δήλωση, επειδή τέτοια γεγονότα συμβαίνουν πολύ περισσότερο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τον Πρίτανη που λέει ναι, προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση και να δούμε ποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε, τα οποία μπορούν να ελαττώσουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Πήραμε τα παιδιά από τις Πανελλήνιες, τα βάλαμε στο Πανεπιστήμιο. Κουβεντιάσαμε γι' αυτό. Αν μου επιτρέπετε να τα ξαναφέρω πάλι τα παιδιά πίσω. Καταρχάς, τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, ναι, ξεκινάνε την Παρασκευή. Υπάρχει κάτι το οποίο ως υπουργός έχετε να του πείτε, ότι προσέξτε αυτό? Όχι, έχω να τους πω ότι πρέπει με το κεφάλι ψηλά να δώσουν αυτή τη μάχη. Είναι μόνο μία μάχη. Και, εν πάση περιπτώσει, να παλεύουν για τους στόχους τους με δύναμη και αισιοδοξία. Και πολλές άλλες δυνατότητες μπορούν να ανοιχνεύσουν στη συνέχεια στην ζωή τους. Δεν μπόρεσα να μιλήσω γι' αυτό. Δηλαδή, αυτή η επιλογή, όπως ξέρετε, περίπου μόνο το 30% των παιδιών πετυχαίνουν στις 10 πρώτες σχολές τις οποίες επιλέγουν. Εκείνο που σκεφτόμαστε είναι ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όπως είπα πριν, και κινητικότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Άρα, να υπάρχει μια δυνατότητα, αν κάποιος κάτι δεν του αρέσει, να μπορεί να επιλέγει στη διαδρομή κάτι άλλο, παίρνοντας πρόσθετα μαθήματα από άλλες σχολές ή να διαλέγει ένα διαφορετικό μεταπτυχιακό από αυτό στο οποίο μπήκε, άρα να έχει και άλλου τύπου επιλογές. Εκείνο που λέω επίσης είναι ότι είναι απλώς μια μάχη, καλή επιτυχία σε όλους και επίσης ξέρουμε πολύ καλά παραδείγματα ανθρώπων που απέτυχαν σε αυτήν την μάχη, αλλά που στη συνέχεια έκαναν πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή τους. Πότε θα τεθεί σε ισχύ αυτό το οποίο μας περιγράψατε, ότι δηλαδή τα παιδιά θα έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία
στον πρώτο χρόνο του Πανεπιστημίου να κάνει αλλαγές. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία να λύσουμε, να έχουμε μία όρημη πρόταση από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, πώς θα μετατρέψουμε το Λύκειο σε χώρο εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την τρίτη Λυκείου. Δηλαδή να αισθάνονται τα παιδιά ότι μέσα από μία συνεχή διαδικασία και όχι από μία μόνο εξέταση θα μπορούν να φτιάχνουν την ατομική τους επίδοση και βεβαίως στη συνέχεια θα υπάρχει και η τελική εξέταση. Άρα το θέμα για αυτό που ονομάζουμε νέο Λύκειο το επεξεργαζόμαστε και θα πρέπει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να βγάλουμε και σε δημόσια διαβούλευση. Ήθελα να έρθω στα παιδιά που τώρα είναι Δευτέρα Λυκείου και Πρώτη Λυκείου. Σε αυτά τα παιδιά ήθελα να έρθω. Γιατί αν σωστά διαβάζουμε κι εμείς, υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή πάλι στη δομή των δύο τελευταίων αυτών τάξεων. Πηγαίνουμε περίπου προς το σύστημα των δεσμών το οποίο είχαμε παλιά. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω για το τελικό σχέδιο. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι θα πρέπει πάντα, να γίνεται... Πάντα περιμένουμε να μας δώσετε δύο ειδήσεις. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα, σωστά, αλλά δεν πρέπει να προκαταλάβω πράγματα τα οποία δεν έχουν αποφασιστεί με έναν συλλογικό τρόπο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσουμε από φθινοπόρου είναι την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτό το νέο σύστημα. Διότι χωρίς να επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς μας δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγές. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο στοίχημα. Στη συνέχεια πράγμα. Γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κατεύθυνση στα βασικά μαθήματα τα οποία να διδάσκονται πολύ περισσότερες ώρες μέσα στο σχολείο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της παραπαιδείας το οποίο κατατρώγει τα παιδιά, τις οικογένειες, τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά επιπλέον θα έλεγα απαξιώνει και τους δασκάλους της τάξης. Μία από τις διαμαρτυρίες όταν πήγα σε διάφορα σχολεία ήταν ότι κοιτάξτε τώρα στις τελευταίες μέρες τα σχολιά μας είναι άδεια. Όλοι συμπληρώνουν απουσίες διότι βρίσκονται εκτός σχολείου για να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ισχύει επίσης το ενδεχόμενο απόφοιτοι γενικών λυκείων που θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν μόνο με το απολυτήριό τους σε κάποιες σχολές που είναι περιορισμένη ζήτηση. Ναι, και αυτό το σκεφτόμαστε διότι υπάρχουν σχολές. Για του χρόνου πάντοτε, βεβαίως. Για του χρόνου πάντοτε. Και επίσης του χρόνου ίσως θα έχουμε και έναν καινούριο χάρτη από αυτό που προσπάθησα πριν να περιγράψω. Του ενιοποιημένου χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται σε σημαντική εξέλιξη στο δικό μας πανεπιστήμιο αυτός ο ενιαίος φορέας, όπως τον περιγράφουμε. Δηλαδή, θα υπάρχουν και άλλου τύπου σχολές και επιλογές για τα παιδιά σε αυτόν τον ενιαίο χώρο. Αλλά σίγουρα είναι από του χρόνου και δεν θα ευνηδιάσουμε κανένα. Όλα θα γίνουν με έναν προγραμματισμένο τρόπο και συμπεφωνημένο, διότι ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που συζητάμε μπροστά στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για αλλαγές. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή που αφορά και στην ειδική αγωγή. Έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, κυρία Υπουργέ, το γεγονός ότι δημιουργείται, λένε, ένα νομοσχέδιο μαμούθ που αλλάζει όλη την δομή. Θέλετε να μας το περιγράψετε σε αδρές γραμμές για να μπούμε μετά. Όχι σε 584 σελίδες. Όχι, όχι. Λοιπόν. Ουσιαστικά έχει να κάνει με την νέες δομές υποστήριξης. Δεν αφορά μόνο την ειδική αγωγή. Mm-hmm. Απλώς έγινε ειδική συζήτηση διότι αναφερόταν στα ΚΕΔΗ, στα κέντρα της διάγνωσης των παιδιών με θυσιακές διαταραχές. Mm-hmm. Λοιπόν, αναφέρεται σε αλλαγή όλων των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην αξιολόγηση των στελεχών. Και κυρίως αυτό στο οποίο αναφέρεται είναι ότι δίνει ιδιαίτερη αυτονομία στον Σύλλογο Διδασκόντων και στη Σχολική Μονάδα αυτή να αποφασίζει, να προγραμματίζει και να ελέγχει ακριβώς πώς πηγαίνει το πρόγραμμα δίνοντας περισσότερες δυνατότητες. Αυτοαξιολόγηση δηλαδή. Βεβαίως, αλλά στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας, διότι όπως ξέρετε έχει κακοπάθει αυτή η λέξη, διότι μέσα στο νομοσχέδιο αυτό της τιμωρητικής αξιολόγησης του προεδρικού διατάγματος που την προέβλεπε καταργείται. Γιατί την χαρακτηρίζεται τιμωρητική? Διότι ουσιαστικά ήταν μια αξιολόγηση η οποία όταν θα αξιολογήσω στα χαμηλότερα προβλεπόταν πιθανώς έτσι και η απόλυσή σου, πιθανώς και το κλείσιμο της συγκεκριμένης διδακτικής μονάδας. Μιλάμε για τον εκπαιδευτικό, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Επομένως, αυτό είχε συναντήσει σφοδρότατες αντιδράσεις σε όλο το επίπεδο και θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε τιμωρητικά. Πρέπει κανείς να αξιολογεί το σύνολο της διδακτικής μονάδας. Έχει μιλήσει και ο Υπουργός αυτό, δηλαδή είχε πει ότι όταν δεν δίνουμε το πλαίσιο
που πρέπει στους εκπαιδευτικούς μας. Ξέρετε ότι δουλεύει εδώ και εδώ 2 χρόνια όλη η εκπαίδευση μόνο με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Οι οποίοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι κάθε χρονιά να πηγαίνουν αλλού σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ταυτοχρόνως είναι και εκπαιδευτικοί χωρίς δικαιώματα. Επομένως, εάν κανείς δεν φτιάξει το πλαίσιο που να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες του, και ξέρετε αυτό. Ήταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε και στο επίπεδο του ΟΣΑ. Έγινε και στο επίπεδο του ΟΣΑ και πρακτικά η φετινή έκθεση αναγνωρίζει όλες αυτές τις ανεπάρκειες τις οποίες έχουμε, όλα αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία τα έχει επιδεινώσει έτη περαιτέρω η κρίση. Και επομένως υπάρχει συμφωνία ότι αυτό που πρέπει κανείς πρώτα να δώσει τη δυνατότητα να αξιολογείται είναι στην σχολική μονάδα. Και βεβαίως μέσα στο νομοσχέδιο. Να καταλάβω κάτι, να το κάνω με ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Καλείτε στο σπίτι σας ένα υδραυλικό. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν τον ξαναφωνάζετε. Λέτε και στον περίγυρό σας, αυτό τον υδραυλικό μην τον φωνάξει, σας τον δεν είναι καλός. Πάω σε καθηγητή που τον φωνάζετε σπίτι, τον φώναξα εγώ σπίτι για να κάνει ιδιαίτερο μάθημα στην κόρη μου. Αν ήταν καλός, τον κράταγα. Αν δεν ήταν, έλεγα πάμε στον επόμενο. Με το δάσκαλο στο σχολείο, τι θα μπορώ να κάνω? Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για το δημόσιο σύστημα, έτσι, παιδείας και υγείας. Ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ότι αυτός ο καθηγητής δεν κάνει, αν ξέρετε, δεν κάνει? Ξέρετε, το πώς αποδίδει κανείς. Λέω λοιπόν ότι αυτό θα γίνεται στο επίπεδο του συλλόγου των διδασκόντων, που μαζί θα σχεδιάζουν για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Δεν μπορεί να έχουμε το ίδιο πλαίσιο για ένα ορεινό χωριό και το ίδιο πλαίσιο για ένα μεγάλο γυμνάσιο ή λύκειο. Επομένως, θα σχολιάζεται, θα αυτοαξιολογείται και στο τέλος της χρονιάς θα γίνονται και παρατηρήσεις, διόρθωσης, βελτίωσης κτλ. Επίσης, μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, ένας πυραμιδικός χαρακτήρας, και επίσης προβλέπεται ότι τα στελέχη αυτά δεν θα διορίζονται στο επίπεδο των περιφερειακών διευθύνσεων, αλλά θα περνούν από αξιολόγησης τα οποία θα αξιολογείται η παιδαγωγική τους ικανότητα και η διδακτική τους εμπειρία, θα αξιολογούνται τα αντικειμενικά τους προσόντα και θα καλούνται να παρουσιάσουν και μια παιδαγωγική παρέμβαση όπως αυτή την φαντάζονται και θα αξιολογείται και αυτή. Άρα ξεκινούμε από την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Εάν δεν αξιολογούνται εκπαίδευσης σωστά και πάρει χαμηλούς βαθμούς και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σας είπα ότι θεωρούμε σαν κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Αυτό που κάνουμε μέσα στο νομοσχέδιο είναι ότι προβλέπεται ότι τα στελέχη που θα διεκούν την εκπαίδευση στο περιφερειακό επίπεδο, οι συντονιστές, αυτοί θα περνούν από διαδικασίες αξιολόγησης από σώματα τα οποία θα είναι αντικειμενικά. Δηλαδή θα υπάρχει μέσα και εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, θα υπάρχει και εκπρόσωπος από την ανώτατη σχολή δημόσιας διοίκησης και θα υπάρχουν και αντικειμενικά μοριοδοτημένα προσόντα, ώστε να μην υπάρχουν, ας το πούμε, λανθασμένες επιλογές. Κυρία και κυρίως να μην υπάρχουν, όπως μας κατηγορούν, κομματικές επιλογές. Ένα λεπτό όμως. Η Νέα Δημοκρατία λέει εδώ στην ανακοίνωσή της ότι επιχειρείται η άλωση της διοίκησης της εκπαίδευσης με τρόπο προκλητικό και πρωτοφανή, καθώς θεσπίζεται κόφτης για τους έχοντες διατελέσει ήδη 2 θητείες σε θέση διοίκησης, ενώ προσθέτει ότι δημιουργούνται υδροκέφαλες δομές απομακρυσμένες από τη σχολική μονάδα. Πώς γίνεται να υπάρχει και αυτοαξιολόγηση εντός σχολικής μονάδας και υδροκέφαλες δομές εκτός? Κοιτάξτε, αυτό που καταρχήν δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το θέμα των θητιών στην εκπαίδευση. Είναι ένα θέμα το οποίο προβλημάτιζε την εκπαιδευτική κοινότητα. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι σαφώς και προβλέπονται 2 θητείες συνεχόμενες μέχρι 3 χρόνια και από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να επανέρχεται στην προηγούμενη θέση ή στην τάξη και να διεκδικήσει και μία επόμενη θητεία. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει το Υπουργείο και, εν πάση περιπτώσει, με την κοινοβουλευτική διαδικασία θα το συζητήσουμε και εκτενώς. Άρα δεν μπορεί κάποιοι να είναι μόνο στελέχοι στην εκπαίδευση και να χάνουν την επαφή τους και την επικοινωνία με την σχολική τάξη, και επιπλέον πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και σε νεότερους ανθρώπους που έχουν τα προσόντα να μπορούν να δώσουν δείγματα γραφής και σε αυτήν τη θέση. Τώρα, σχετικά με το ζήτημα του υδροκεφαλισμού, εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχει ένα περιφερειακό όργανο. Κάτω από αυτό το περιφερειακό όργανο θα υπάρχουν τα όργανα αυτά με τα οποία θα ασκείται ο συμβουλευτικός ρόλος. Δημιουργούνται νέες δομές διασύνδεσης αυτών των οργάνων.
τα οποία θα είναι η διασύνδεση με τα σχολεία αλλά και με ομάδες σχολείων. Δίνεται η δυνατότητα στον περιφερειακό διευθυντή σε ομοειδή αντικείμενα να επικοινωνούν τα σχολεία μαζί τους και να καταθέτουν προτάσεις. Mm-hmm. Και τέλος ενισχύεται και ο Σύλλογος Διδασκόντων και η αυτονομία της διδακτικής μονάδας. Μας έχει έρθει η ερώτηση που έχει να κάνει με τους αθλητές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Μέχρι τώρα ο αθλητής που είχε πάρει μια διάκριση έμπαινε στη σχολή, σίγουρα έμπαινε στη γυμναστική ακαδημία, για παράδειγμα. Για τα παιδιά που είναι τώρα αθλητές. Έχουμε απαντήσει ότι φέτος δεν θα αλλάξει τίποτε και το έχουμε πει δημοσίως. Βεβαίως μας προβληματίζει μια τέτοιου τύπου απόφαση και θα βρούμε εκείνη την διαδικασία και εκείνο τον τρόπο ώστε να μην χαθεί αυτό το προνόμιο και θα μελετήσουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την απόφαση. Φέτος, αλλά για φέτος δεν αλλάζει τίποτε. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε να πω, γιατί περιλαμβάνεται μέσα στο νομοσχέδιο ένα θέμα που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ήταν τα παιδιά που είχαν διάφορα πολύ σοβαρά χρόνια νοσήματα, που και εκεί υπάρχει μία δυνατότητα προνομιακής τους εισαγωγής, σχολές που μπορούν να ανταποκριθούν. Είχε υπάρξει μία, ας το πούμε, αστοχία. Κατά συνήπεν, αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο καινούριο νομοσχέδιο και ρυθμίζεται και για αυτά τα παιδιά εξασφαλίζεται με τον ίδιο τρόπο που έχουν περάσει πολύ μεγάλες περιπέτειες και αυτά και οι γονείς τους στην παιδική τους ηλικία, η δυνατότητα να μπουν στις σχολές χωρίς να καταλαμβάνουν τις θέσεις άλλων παιδιών, διότι μπαίνουν με επιπρόσθετο ποσοστό, πράγμα που ισχύει και για τους αθλητές. Πολύ καλά, και νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίζω για να μην... Πάρα πολύ καλά. Βέβαια, έχει σημασία γιατί αφορά αρκετό κόσμο. Ναι. Πάμε λίγο στην ειδική αγωγή που αφορά, είναι ένα ευαίσθητο θέμα και αφορά πάρα πολλά παιδιά, κυρία Τζούφη. Διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση του κινήματος αλλαγής ότι ξεδοντιάζεται, διαλύεται τα ΚΕΔΗ επιστρέφοντας σε ένα ιατρικοκεντρικό μοντέλο και σε ουρές τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για απλές διαγνώσεις. Το δικό σας νομοσχέδιο, έτσι όπως το είδα, λέει ότι ενισχύεται η ειδική αγωγή και με προσωπικό και με πολλά. Πού είναι? Κοιτάξτε, η αλήθεια? Αυτό είναι και το χαρτοφυλάκιο για το οποίο είμαι υπεύθυνη και έχω και μία μακρά εμπειρία, περίπου 30 χρόνων, διότι η ιδιότητά μου είναι της παιδιάτρου νευρολόγου, η οποία είχε την φροντίδα αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή την τριετία η κυβέρνηση έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης της ειδικής αγωγής. Αναφερθήκατε σε αυτό με ανθρώπινο δυναμικό, βεβαίως με αναπληρωτές, και ευελπιστούμε από την διπλασιάστηκε ακριβώς ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν να υποστηρίξουν τα ειδικά σχολεία, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, αλλά και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως είναι οι σχολικοί νοσηλευτές και άλλοι. Και μάλιστα θεσμοθετήσαμε φέτος και το υπογράψαμε και τα καθηκοντολόγια αυτών των κατηγοριών, ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο που παρέχουν τις υπηρεσίες. Διπλάσιος λοιπόν αριθμός στάλθηκε στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Επίσης, αυτοί πήγανε από την πρώτη στιγμή και επαναλαμβάνω ότι ευελπιστούμε ότι εφόσον θα έχουμε και θα έχει το Υπουργείο Παιδείας, αυτές είναι οι δεσμεύσεις, από τον Οκτώβριο και μετά τη δυνατότητα μόνιμων διορισμών, θεωρώ ότι αυτός ο χώρος θα πρέπει να ενισχυθεί προνομιακά, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν πολύ ανάγκη μόνιμου προσωπικού. Από την άλλη μεριά, το θέμα των ΚΕΔΗ μας έχει πάρα πολύ απασχολήσει. Καταρχήν, αυξάνεται ο αριθμός τους. Δίνουμε την δυνατότητα στο επίπεδο των περιφερειακών συντονιστών, αυξάνουμε τον αριθμό των περιφερειακών συντονιστών ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής. Δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτόν τον ρόλο να αναδειχθούν και από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και όχι μόνο εκπαιδευτικοί. Από την άλλη μεριά, κάνουμε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουμε τα καθήκοντα. Μέχρι τώρα, τι γινότανε? Το ΚΕΔΗ εξασφάλιζε, ήταν υπεύθυνο για την διάγνωση και την αξιολόγηση και να αποφασίσει σε ποια μονάδα μπορεί αυτό το παιδί, κάτω από ποιες συνθήκες, να αποδώσει καλύτερα και να υπάρξει η επιλογή του σχολείου. Δεν χάνουν τα ΚΕΔΗ και το έχουμε πει με πάρα πολύ τρόπο, γιατί κάναμε και μια ευρεία διαβούλευση με όλον αυτόν τον κόσμο που υπηρετεί και νομίζω ότι απαντήσαμε στα ερωτήματά τους ή τουλάχιστον στα περισσότερα αιτήματα και ερωτήματά τους. Δεν
χάνει τον διαγνωστικό του χαρακτήρα. Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα παιδί, διότι κυρίως τα παιδιά που έχουμε μεγάλη αύξηση και μας προβληματίζει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι τα παιδιά του αυτιστικού φάσματος. Τι λέμε λοιπόν, ότι ένα τέτοιο παιδί, που είναι κυρίως και τα παιδιά για τα οποία χρειαζόμαστε αυτόν τον πολύ μεγάλο αριθμό παράλληλων στηρίξεων, και πρέπει να πω εδώ δημοσίως ότι πράγματι πέρυσι ικανοποιήσαμε μόνο το 50% των ετοιμάτων για παράλληλες στηρίξεις, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες. Λέω λοιπόν ότι αυτό το παιδί συνήθως ξεκινάει, και έτσι γίνεται, από ένα παιδονευρολογικό ιατρείο, από ένα αναπτυξιολογικό ιατρείο, από έναν παιδοψυχίατρο, ο οποίος κάνει την αιτιολογική του διερεύνηση και καταλήγει στη διάγνωση. Επομένως, αυτό είναι σχεδόν μία υποχρεωτική διαδικασία. Και στη συνέχεια θα παραπέμπεται, πηγαίνει με αυτή τη διάγνωση, έτσι γίνεται, στο ΚΕΔΗ, όπου εκεί αξιολογεί ο εκπαιδευτικός, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός, ποιο είναι το κατάλληλο πλαίσιο. Αν η ομάδα αυτή θεωρήσει ότι ξαναχρειάζεται τη γνώμη του παιδοψυχιάτρου ή σε κάποιο άλλο θέμα, του φυσιοθεραπευτή, του εργοθεραπευτή, κάποιου ειδικού, μπορεί να τον καλέσει και η τελική έκθεση και η απόφαση να είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της διεπιστημονικής ομάδας. Επίσης εδώ να πω ότι θα υπάρχει διεπιστημονική ομάδα και στο ανώτερο όργανο που θα ελέγχει, δηλαδή εκεί που θα βρίσκονται οι περιφερειακοί συντονιστές, θα υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα. Άρα φτιάχνουμε περισσότερους θεσμούς υποστήριξης και όχι ξεδοντιάζουμε τα ΚΕΔΗ. Κυρία Τζέφη, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Το ραντεβού θα λέγα προς το Σεπτέμβρη πρέπει να το πάμε, γιατί τότε ξέρετε πάλι έρχονται τα προβλήματα στα σχολιά και εκεί είναι πάντα που ο Υπουργός Παιδείας πάντα έχει το λόγο. Εκεί δίνουμε το στοίχημα και μάλιστα να πω, επειδή έχω και το κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ότι και εκεί μια πολύ μεγάλη μάχη για τα ελληνόπουλα που βρίσκονται στο εξωτερικό, να εξασφαλίσουμε τον επαρκή. Ραντεβού για να τα πούμε λοιπόν αυτά. Βεβαίως. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.